Πλιάτσικο γίνεται σε κατοικίε στο Βόλο λόγω τη καταστροφή από την κακοκαιρία Ντάνιελ με του αστυνομικού να προχωρούν σε συλλήψει. Όπω έγινε γνωστό, δύο άτομα ηλικία 34 και 38 ετών έκλεψαν από πεζοδρόμιο έξω από μονοκατοικία μία ηλεκτρική κουζίνα και ένα ηλεκτρικό ψυγείο, τα οποία είχε αφήσει εκεί προσωρινά μία 43χρονη εξαιτία τη πλημμύρα. Οι δύο άνδρε συνελήφθησαν και οι δύο ηλεκτρικέ συσκευέ επιστράφησαν στην ιδιοκτήτρια. Την ίδια ώρα πραγματοποιούνται συνεχεί περιπολίε τη Ελλάδα για να αποφευχθεί το πλιάτσικο, καθώ οι αναφορέ για πλιάτσικο από αγνώστου σε περιουσίε προκαλούν περαιτέρω ανησυχία στι πλημμυροπαθεί περιοχέ τη Εσσαλία. Χαρακτηριστικέ είναι οι καταγγελίε πολιτών στον Βόλο, μεγάλο τμήμα του οποίου εξακολουθεί να είναι καλυμμένο με λάσπε και φερτά υλικά. Ωστόσο, η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε άλλα χωριά της εσαλίας;